το 2012 με ένα άρθρο του στην Καθημερινή, ασκώντας σφοδρή κριτική, ζητούσε από τους δημόσιους παράγοντες της χώρας και τον πνευματικό κόσμο να αντιστρέψουν τις κοινωνικές συνθήκες που σύμφωνα με τον ίδιο επέβαλαν στη χώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ολόκληρη την ελλαδική κοινωνία βουβή μπροστά στο έγκλημα, με απολύτως νεκρωμένα τα αισθητήρια αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, δίχως την παραμικρή επίγνωση που πατά και που πηγαίνει. Αυτά έλεγε το 12. Αναρωτιέμαι με τα όσα διαδραματίζονται στην Βαλκανική, στην Ανατολική Μεσόγειο, τι έχει να πει σήμερα, που έχει να πει πολλά. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας, καλός φίλος της εκπομπής, είναι ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Καλημέρα κύριε Γιαναρά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Τι έχετε να πείτε για αυτό το βαλκανιζατέρο, όπως λέει η νεολαία, αυτό το μοσαϊκό και τα όσα συμβαίνουν πέριξ αυτού, πάνω σε αυτό και κυρίως από τους ισχυρούς? Κοιτάξτε, ό,τι και να πούμε, το απογοητευτικότερο είναι ότι δεν θα έχει καμία αποτελεσματικότητα. Σχολιάζουμε, λέμε τη γνώμη μας, υπάρχει ένας δημόσιος λόγος πληθωρικός για τα όσα συμβαίνουν και όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Εδώ έγινε ένα δημοψήφισμα στα Σκόπια και ελέγχθη, μάλλον ναι, ελέγχθη ότι αν αυτό το δημοψήφισμα δεν πάρει πάνω από 50%, δεν μετάσχουν πάνω από 50% των πολιτών, δεν θα έχει καμία ισχύ. Έπιασε μόλις το 34%. Και όλοι οι επίσημες πηγές του ΝΑΤΟ, οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι θεσμικοί παράγοντες που κανονίζουν σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα τη ζωή των ανθρώπων, απαντούν ότι δεν έχει καμία σημασία πόσοι ψήφισαν, σημασία έχει ότι πήρε το 91% το ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο πια περιττό οποιοδήποτε δικό μας σχόλιο, οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε λεκτική διαμαρτυρία, είναι απολύτως άχρηστη, δεν βγαίνει τίποτα. Τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, ούτε μπορεί να πει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα καν. Κάποτε οι λαοί ήρθαν σε μια εξέγερση. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα. Η δημοσιογραφία, βλέπετε, συγγνώμη τώρα, είναι ένα επάγγελμα που προσωπικά το σέβομαι πάρα πολύ και το εκτιμώ και το έχω δείξει στη ζωή μου, τολμώ να πω. Αλλά βλέπετε αυτούς τις κρατικής δημοσιογραφίας ανθρώπους στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και αισθάνεστε έναν υποβιβασμό της ανθρωπιάς του ανθρώπου. Βλέπετε το ύφος τους, βλέπετε αυτά τα οποία αναγκάζονται να πούν. Βλέπετε ότι όλο το παιχνίδι, δηλαδή το μέλλον της ζωής μας και των παιδιών μας, παίζεται αποκλειστικά σε ένα επίπεδο εντυπώσεων. Δεν υπάρχει τίποτα θετικό ή αρνητικό να πεις. Τα πάντα είναι τι θα προκαλέσει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Και για όλα αυτά δεν συμβαίνει καμία διαμαρτυρία, κανένας ξεσηκωμός, έστω γραφικός, έστω, πώς να σας πω τώρα, το έχω πει πολλές φορές, να ξεσηκωθούν κάποιοι πρώην δικαστές ή κάποιοι, μια νομική σχολή πανεπιστημίου ή κάποια ομαδική φωνή η οποία να πει επιτέλους ας σιωπήσουμε, ας σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός. Αυτά. Αισθάνεστε ότι οι γεωπολιτικές μιλόπετρες αλέθουν για μια φορά ακόμη την περιοχή μας? Ναι, για μια φορά ακόμα, ναι, δεν ξέρω να το πω εμπεριστατωμένα με ιστορικά στοιχεία, αλλά αλέθουν την περιοχή μας. Εκείνο το οποίο με εκπλήσει, και σας παρακαλώ ειλικρινά διορθώστε με αν λέω κάτι αφελές, είναι, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί αυτή η τρομακτική φοβία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι στη Ρωσία. Φοβούνται τη Ρωσία ως αν να είναι η Σοβιετική Ένωση ακόμα. Ως αν να είναι ο Σταλινισμός ο οποίος μας απειλεί.
όταν να κινδυνεύει ο ελεύθερος κόσμος από τον ολοκληρωτισμό του κομμουνισμού. Λοιπόν, και προσπαθούν τώρα με χίλιους τρόπους να βάλουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ οπωσδήποτε. Με κάθε θυσία, δηλαδή με εξευτελισμό της λογικής, της εντιμότητας, της ευπρέπειας, της καλεσθησίας, να βάλουν αυτό το συνορθήλευμα, να το βάλουν στο ΝΑΤΟ για να είναι μία ακόμα. Τι ήταν το ΝΑΤΟ κάποτε? Ήταν η συμμαχία, υποτίθεται, των χωρών που αντιστέκονταν στον μαρξιστικό ολοκληρωτισμό. Γι' αυτό και στα Βαλκάνια δεν υπήρχε άλλη χώρα, μόνο η Ελλάδα ήταν στο ΝΑΤΟ. Ήταν η γραμμή του ελεύθερου κόσμου. Σήμερα έχει βαλθεί η Ρωσία να βάλει και την Ουκρανία για να έχει στα μαλακά της Ρωσίας πολεμικές βάσεις για η Αμερική. Είναι τρελά πράγματα. Πεςτε μου γιατί. Εάν υπήρχε μια λογική, στοιχειώδης λογική εξήγηση και κινούν γιν και ουρανών. Είδατε, θέλουν να κάνουν και αυτοκέφαλη την εκκλησία της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας για να εξευρωπαϊσουν υποτίθεται τη Ρωσία, να αποστασιοποιηθεί η Ουκρανία, να μπορέσει να μπει στο ΝΑΤΟ, να κάνουν βάσεις στα μαλακά της Ρωσίας. Μισό λεπτό, γιατί στο θέμα της αυτοκεφαλίας, και χαίρομαι που ακούω έναν άνθρωπο να το θίγει δημόσια, έχουμε εμφανώς τη δράση και την κίνηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης φτάνει το απόγευμα στα Χανιά για τα 50 χρόνια της Ορθόδοξου Ακαδημίας, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει πει ότι να μην το βάζουμε στα πολιτικά αυτό το θέμα, διότι είναι ένα διαχρονικό αίτημα αυτοκεφαλίας από το 1991 της Εκκλησίας της Ουκρανίας, και ταυτοχρόνως ο ίδιος ως πρώτος στη τάξη μεταξύ ίσων διατηρεί το προνόμιο του να συζητά τέτοιες διαδικασίες. Βρίσκεται ότι εμπλέκεται με την πολιτική αυτό? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα πράγματα. Επειδή σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο εντυπώσεων, όπως είπα στην αρχή, και τα πάντα παίζονται στο επίπεδο των εντυπώσεων. Η εντύπωση που δίδεται είναι ότι οι Αμερικανοί βάζουν το πιστόλι στο κρόταφο του Πατριάρχη, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να δώσει αυτοκεφαλία, να κάνει αυτοκέφαλη την εκκλησία της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι υπάρχουν τρεις ορθόδοξες εκκλησίες, που η κάθε μία αποκαλεί την άλλη σχισματική. Ο Πατριάρχης αποφεύγει να πει ποια θεωρεί κανονική εκκλησία που θα την κάνει αυτοκέφαλη και δίδει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική εκκλησία in abstracto που λέμε, δηλαδή αφηρημένα, χωρίς τη σημερινή της πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, ξέρουμε όλοι ότι ο Πατριάρχης βγήκε μάλλον πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας, βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και δήλωσε ότι η Εκκλησία της Ουκρανίας πρέπει να γίνει αυτοκέφαλη. Έχετε ξανακούσει, φέρετε με σας παρακαλώ ένα περιστατικό μέσα στην ιστορία των τελευταίων αιώνων που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να μίλησε για αυτοκεφαλία κάποιας ορθόδοξης εκκλησίας? Καμία άλλη περίπτωση. Λοιπόν, ότι πιέζει και κατά τούτο δουλεύει η Αμερική αυτή τη στιγμή, δουλεύει για τη Ρωσία. Διότι η Ρωσία απαντάει αυτό το οποίο, το μοτίβο της, το οποίο το έχει πει δεκαετίες τώρα, ότι δεν μπορεί μια χούφτα Ρωμιών εξαθλειωμένων και απορριθμούνται πια στα δαθρά του ενός χεριού που λέει ο λόγος, να αποτελούν την οικουμενικότητα της ευθύνης για την ενότητα της Εκκλησίας. Το πρωτείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η πρωτοκαθεδρία πρέπει να δοθεί στον Μόσχας, ο οποίος έχει εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανόητη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η εντελώς πεδαριώδης πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξωθεί, δίνει όπλα στη Ρωσία για να απαιτήσει και πάλι την πρωτοκαθεδρία, να πάρει την οικουμενικότητα. Το παλεύει μερικούς αιώνες τώρα. Υπονοείται δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε σοβαρότερες προεκτάσεις? Βέβαια, μη συζητάτε. Μη συζητάτε. Ήδη έχει η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια
Πιστεύω υποτίθεται Έλληνα η Πατριάρχη. Κριτικό, πατριώτη μας, Πατριάρχη. Να τον χαίρεσαι. Μαζί με την Σερβία, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, είναι με το μέρος της Μόσχας. Είδατε ότι μποϊκοτάρανε τη Σύνοδο πέρσι στην Κρήτη. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, εμείς έχουμε κάτι ανθρωπάρια. Έναν κάποιο κύριο Σαλτιμπάγκο, ο οποίος ευρέθηκε να είναι υπουργός εξωτερικών, και να κάνει. Ας μην πει κανεί χαρακτηρισμούς, γιατί είναι θλιβερές οι καταστάσεις. Ο τρόμος, πια γίνεται τρόμος και πρέπει να τον αποφύγουμε, γιατί αν κυριαρχήσει ο τρόμος, δεν ξέρω τι θα βγει. Άρα βρίσκεται ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να πάρει αποστάσεις από τις γεωπολιτικές και πολιτικές. Πώς να το πω. Η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει ένα όπλο για να πολεμήσει. Και θα ήταν μια άλλη γλώσσα. Όχι η γλώσσα των συμβιβασμών και των μικροπολιτικών τέτοιων. Σκεφτείτε, αν έβγαινε στη στιγμή ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έλεγε ότι η Εκκλησία δεν γνωρίζει εθνικές εκκλησίες. Αυτό είναι εντελώς προτεσταντικό φρούτο στα Ατσκήρχε, η Εκκλησία του κράτους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζει τοπικές αρχιεπισκοπές. Κάποιες από αυτές αφαίρετα πήραν τον τίτλο του Πατριαρχείου. Λοιπόν, Αρχιεπισκοπή Αλβανίας, Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Αρχιεπισκοπή Βελιγραδίου, Αρχιεπισκοπή Σόφιας. Σε αυτές εγώ δίνω αυτοκεφαλία. Δεν δίνω στην Εκκλησία της Βουλγαρίας, στην Εκκλησία της Ελλάδας, στην Εκκλησία της Ρουμανίας. Η Εκκλησία δεν ξέρει εθνότητα. Η Εκκλησία δεν ξέρει σχήματα πολιτικά, κοσμικά, εφήμερα. Ξέρει, είναι κοινωνία πιστών, κοινωνία προσώπων, η οποία έχει πάντα ένα τοπικό χαρακτήρα, δεν είναι μια ιδεολογία απρόσωπη. Η Εκκλησία Ιούσα εν Κορίνθο, λέει η Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία Ιούσα εν Φιλίππης, εν Θεσσαλονίκη, εν... Λοιπόν, εάν έκανε αυτό, έκλεινε σε όλους το στόμα και ταυτόχρονα έσωζε την καθολικότητα της μίας εκκλησίας, η οποία δεν γνωρίζει, επαναλαμβάνω, αυτή τη λιμική, αυτή την ύβρη της εθνικής αυτοκεφαλίας. Τι θα πει σήμερα Σερβική Εκκλησία, Βουλγαρική Εκκλησία, Ρουμανική Εκκλησία, ό,τι ακριβώς ορίζει η προτεσταντική εκδοχή της ομολογίας. Αισθάνεστε ότι γενικώς βρισκόμαστε σε μια εποχή μεταβατική, ας αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι, ότι δεν ξέρουμε αν θα γεννήσει κάτι καλύτερο ή κάτι πιο βάρβαρο ακόμη, αλλά αισθάνεστε ότι σε αυτή τη γενικευμένη μεταβατικότητα θεσμικά έχουμε ατροφία όπου και αν κοιτάξουμε? Κοιτάξτε, το τι αισθάνομαι εγώ είναι εντελώς χωρίς νόημα, χωρίς σημασία. Εκείνο το οποίο μπορώ να καταθέσω σαν ένας απλός πολίτης είναι πράγματι μια αυξημένη αγωνία. Γιατί κυρίως, σας παρακαλώ κρατήστε το αυτό, δηλαδή κρατήστε το, δεν θα πει, τέλος πάντων, είναι για μένα το πρώτο. Δεν έχουμε εικόνα της πραγματικότητας. Ζούμε με εντυπώσεις. Τα δελτία ειδήσεων είναι μια μεθοδική κατασκευή εντυπώσεων. Οι σχολιασμοί, ποιοι σχολιάζουν κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις? Θεέ μου, δηλαδή αισθάνεσαι ντροπή. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας, την ευπρέπειά μας. Το κάθε τυχάρπαστο υποκείμενο βγαίνει στην τηλεόραση να πει γνώμη, κρίση, πολιτική. Ο κάθε κομματικός ινστρούκτορας και τα κάθε ρεμάλια που το ζουν από το παρασκήνιο της πολιτικής. Λοιπόν, παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων, εντελώς τινιάρικο, όπως το ποδόσφαιρο. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Που βλέπετε τον ταξιτζή, ένα θλιβερό υποκείμενο, λέω ένα ταξιτζή τώρα, ο οποίος μέρα νύχτα ακούει ποδόσφαιρο. Παίκτες, προπονητές, αγορές, πωλήσεις παικτών κλπ. Και είναι το παρισμένος με αυτό το αφιόνι. Δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο. Γι' αυτό η ζωή είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό το συντηρεί επισήμως το κράτος. Έχει ειδική εκπομπή μετά το δελτίο ειδήσεων για αυτόν τον κρετινισμό. Και το λέει αθλητικές ειδήσεις.
για να συντηρεί τον κόσμο στο επίπεδο του υπανθρώπου. Λοιπόν, τι να πει, και μου λέτε τι αισθάνεσαι, τι να πει κανείς για όλα αυτά. Λέει εδώ ένας ακροατής, πείτε όμως τον κύριο Γιαναρά ότι τελικώς υπάρχει και ένα αξίωμα, δεν ξέρω αν το συμμερίζεται, ότι παντού έχουμε τους εκπροσώπους που εμείς επιλέγουμε. Άρα μήπως έχουμε τις ηγεσίες που εμείς... Του λυπάμαι πολύ που αυτή είναι η αντίδρασή του. Γιατί δεν προβληματίζεται πώς θα μπορούσε να επαναστατήσει αποτελεσματικά και όχι για τις εντυπώσεις. Και απασχολείται με το αν αυτό είναι γενικό ή δεν είναι. Σήμερα το θέμα είναι πώς θα αφιπλιστεί η κοινωνία να απαιτήσει ανθρωπιά. Ούτε δικαιώματα, ούτε εισοδήματα, ούτε στοιχειώδη σεβασμό της αξιοπρέπειας του να υπάρχεις ως άνθρωπος. Μας έχουν εξαφανίσει, λιώσει, συντρίψει με κάθε τρόπο. Και δεν κοιείται φίλο. Ο πρόεδρος της Μοσδίας εξακολουθεί και δίνει χρυσούς σταυρούς, μεγαλός σταυρούς κλπ. Η Βουλή συνεδριάζει ως αν μισώνει τίποτα. Και έχει εξευτελιστεί κάθε έννοια ανθρώπινης ύπαρξης και παρουσίας. Δεν ξέρω, ίσως να είμαι υπερβολικός. Νομίζετε ότι όλο αυτό που συμβαίνει και στην πατρίδα μας, αλλά όχι μόνο στην πατρίδα μας, γιατί αν δει κανείς το τι συμβαίνει και στην καρδιά της αναπτυγμένης Ευρώπης, τα μηνύματα δεν είναι θετικά, τουλάχιστον προς όρας. Νομίζετε ότι λέει κάτι για τις σύγχρονες κοινωνίες? Κοιτάξτε, δεν με παρηγορεί καθόλου η σκέψη ότι είναι γενικότερο το φαινόμενο. Εκείνο που ξέρω, θα τολμούσα να πω, με αυτή τη μικρή εμπειρία που έχω ζωής στο εξωτερικό, ότι οι εκεί κοινωνίες μπορεί να περνάνε μια ανάλογη κρίση, αλλά έχουν κάποια στέρεα ερίσματα, έχουν γλώσσα. Εδώ μεθοδικότατα ο Έλληνας έμεινε πρώτα άγλωσσος και ύστερα τον βάλανε σε όλο αυτό το βασανιστήριο. Είναι άγλωσσος ο Έλληνας. Και άνθρωπος, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και μαζί, άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη. Έβλεπα προχθές ένα τετράδιο του παππού μου, ο οποίος είχε τελειώσει το σχολαρχείο. Τι σχολείο ήταν αυτό που μάθαινε τους Έλληνες γλώσσα? Δεν βλέπατε τι αυξήσεις, τι υπογεγραμμένες γενικές, μια άψογη χρήση της γλώσσας. Και ήταν ένας απόφυτος του σχολαρχείου. Ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να σκεφτεί. Ο σημερινός σκέφτεται με τσιτάτα από αυτά που ακούει στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν έχει δική του σκέψη. Δεν μπορεί να παραγάγει μια φράση όταν δεν ξέρει τη γλώσσα. Πιστεύετε ότι η θεσμική, εγώ επανέρχομαι, ατροφία που εμφανίζεται ιδίως στην πατρίδα μας, όχι όμως μόνο στην πατρίδα μας, δεν παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό που περιγράφουμε? Και τι εννοώ? Οι θεσμοί μπορεί να λειτουργούν καλά, μπορεί να λειτουργούν άσχημα, μπορεί να επιδέχονται αλλαγών και επιδιορθώσεων, αλλά είναι θεσμοί. Αν αρχίσουμε και λειτουργούμε συνολικά εξωθεσμικά, όπου μπορεί τα προβλήματα με τη δύναμη του χρήματος πολλές φορές, κύριε Γιαναρά μου, να λύνονται γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως παραδιδόμαστε στα χέρια και γινόμαστε άθυρμα μιας κατάστασης που δεν λειτουργεί, ακόμη και ένας κακός θεσμός. Αλλά δεν λειτουργεί. Κοιτάξτε, κύριε Σεγή μου, οι θεσμοί έχουν τεράστια, όπως λέτε, θεμελιώδη σημασία. Επειδή εμπεριέχουν και τη δυνατότητα αυτοελέγχου τους. Δηλαδή, θεσμός είναι και ο έλεγχος της λειτουργίας των θεσμών. Mm-hmm. Όταν έχετε μία βουλή, η οποία υποτίθεται ότι είναι κοινοβούλιο, το ανώτατο όργανο της δημοκρατίας, η οποία επιτρέπει ενίοτε στους βουλευτές να ψηφίζουν κατά συνείδηση, που σημαίνει ότι κάθε μέρα στην τρέχουσα δουλειά δεν ψηφίζουν κατά συνείδηση, ψηφίζουν σαν πιόνια. Όταν αυτό 300 άνθρωποι εκλεκτοί του λαού το δέχονται χωρίς καμία διαμαρτυρία
και δεν κάνουν καμία έκκληση να βρεθεί ή να δημιουργηθεί θεσμός ελέγχου των κομματικών ηγεσιών. Να μην μπορεί ένας αρχηγός κόμματος να θυμώνει τους βουλευτές του και να τους υπαγορεύει αυτός πότε θα τους χρήσουν με τα συνείδηση. Αυτά είναι τερατώδη πράγματα. Και όταν σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται σε όλη την, σε όλο το φάσμα της διοίκησης, όταν μπορεί ο Πρωθυπουργός να διορίζει το κάθε τσογλάνι, συγγνώμη που βρίζω, ως ειδικό σύμβουλο, έχει τρεις γραμματείες ο Πρωθυπουργός, με 80 μέλη η κάθε γραμματεία, εάν είναι σωστή η πληροφορία. Αυτό το προβλέπει κάποιος θεσμός δημοκρατίας. Έλεος. Ας έχουμε όλη τη συνείδηση ότι ζούμε μια από τις στιγνότερες δικτατορίες που έχει γνωρίσει ο κόσμος μετά την μεταπολίτευση, όχι τώρα μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και πριν ήταν τα ίδια και χειρότερα. Τα ίδια. Χειρότερα δεν μπορούσαν να γίνουν. Εγώ επιμένω, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό που περιγράφεται, αντιλαμβάνεστε καλύτερα εμού την απογοήτευση μέχρι και παράδοση του περισσότερου κόσμου σε μια κατάσταση. Όμως αυτό είναι σαν το γκάμπο με τα ξερά στάχια. Δηλαδή θα έρθει κάποιος, θα το πω απλά και θέλω τη γνώμη σας, με τη δύναμη της ισχύως του πλούτου αν θέλετε, και θα πει παραμερίστε τους θεσμούς, θα σας τα λύσω εγώ. Τα έχετε δει στην Ευρώπη αυτά να γίνονται. Αφήστε τώρα πώς λειτουργεί, κακή είναι η δημοκρατία, λέω. Κακή είναι η δικαιοσύνη, κακή είναι το ένα, κακό είναι το άλλο. Αφήστε τα, θα σας τα λύσω. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα σπεύσει σε κάποιον όταν βλέπει τους θεσμούς να υπολειτουργούν πολύ πιο γρήγορα και άμεσα, και που τον πρώτο καιρό μπορεί να του χαϊδέψει και τα αυτιά, από το δεύτερο και μετά όμως θα είναι ο μπαμπάς του, δηλαδή πλήρης ολοκληρωτισμός. Κοιτάξτε, δύο σκέψεις μου γεννάει αυτή η αντίρρησή σας. Η πρώτη είναι ότι αναπότρεπτα, νομοτελειακά, όταν καταλύεται κάθε έννοια πολιτικής και κάθε σεβασμός θεσμών πολιτικών και κοινοβουλευτικών, αναπόφευκτα στη γωνία παραμονεύει ολοχίας. Άλλοτε ολοχίας, σήμερα όπως πολύ σωστά λέτε, ο μεγάλος κεφαλαιούχος ή δεν ξέρω ποιο τραστ τραπεζών. Αυτό είναι νομοτέλεια. Όταν μια κοινωνία, γιατί σκεφτείτε, θα το πω πολλωστή φορά, 10 χρόνια τώρα στη λεγόμενη κρίση, δεν έχει εμφανιστεί η παραμικρή κοινωνική αντίδραση. Μια ομάδα πρώην αεροπαγητών, ένας δικηγορικός σύλλογος κάτω Πετρινίτσας, μια νομική σχολή ενός πανεπιστημίου, να σκοθεί και να βάλει τις φωνές. Το 92% των άρθρων κάθε μνημονίου ήταν αντισυνταγματικά. Ακούγατε εσείς την παραμικρή διαμαρτυρία? Έστω από μερικούς πρώην, βρε παιδί μου, που πρώην θα πει τους τίμησε η πολιτεία με το να είναι πρόεδροι του Αριουπάγου, πρόεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας, πρόεδροι των ανώτατων λειτουργιών του κράτους. Ακούσατε διαμαρτυρία που κάνανε από αυτούς? Λοιπόν, όταν αυτό συμβαίνει, σημαίνει ότι η κοινωνία έχει πεθάνει. Είναι νεκρή και περιμένει ποιος θα έρθει να την εκμεταλλευτεί. Θα είναι ένας μεγάλος κεφαλού ήδη. Όταν πηγαίνετε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και πληρώνετε διόδια όσα είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο, και αυτά δεν ήταν φυσικά ούτε για την κατασκευή ούτε για τη συντήρηση των εθνικών οδών, πάει, τέλειωσε κάποτε αυτό, είναι από συγκεκριμένους κυρίους σαν αυτούς που περιγράψατε, οι οποίοι έχουν αγοράσει αυτό το δικαίωμα από το κράτος. Με ποια ανταλλάγματα κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, όταν είσαι ήδη δούλος, υπόδουλος σε αυτούς τους παράγοντες, όταν οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι πια ελληνικές, όταν τα σημεία αυτού του τόπου, τα ξαφικά του, ό,τι πιο πολύτιμο έχει, ακούσατε προφές και για τα αρχαιολογικά μουσεία και για τις ωραίες τοποθεσίες, έχουν μπει υποθήκη για 99 χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς? Ή από το λοχεία ή από τον βάναυσο επιχειρηματία που θα έρθει και θα γίνει δικτάτορας. Να γίνει δικτάτορας δεν γίνονται σήμερα δικτατορίες ομές. Ήδη είμαστε σε δικτατορία.
όταν ο λαός δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, όταν οι ίδιοι οι αρχηγοί των κομμάτων εκλέγονται από τους opinion leaders, από τους ειδικούς του marketing, που είχε καθολίκες από την ψηφοφορία, θυμάστε κάποτε οι αρχηγοί των κομμάτων εξελέγονται τους βουλευτές του κόμματος. Ή έστω μετά είπανε από ένα συνέδριο κομματικό για να είναι δημοκρατικότερο. Σήμερα ο κάθε ένας, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει, τι σε ποιο κόμμα προτιμάει, μπορεί να πάει να πληρώσει 3 ευρώ και να μετάσχει στις εκλογές του αρχηγού οποιοδήποτε κόμματος. Γιατί αυτό δεν σας κάνει την απορία? Διότι ξέρουν με τετράγωνη λογική ότι με τις μεθόδους του μάρκετινγκ το πλήθος, το απρόσωπο πλήθος ελέγχεται και θα βγάλουν τον αρχηγό που θέλουν κάποια συμφέροντα. Μοιάζει συνωμοσιολογία, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αποδείξιμα πράγματα.